fogo. Όχι! Μα ναι, 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 σας λέω. Απίστευτο, ναι! Και όμως αληθινό. Αδύνατον! Τουν αντίον. Αυτά εν περιλήψει. Έχω όμως αργήσει. Με περιμένω στο κυρίου υποποτάμου. Θα τα πούμε εκτενέστερα, εν καιρό. Bye! Υπάρχει κάπου στη γη ένα πλάσμα παράξενο. Περπατάει στα δύο του μονοπόδια. Κόβει τα δέντρα και με τα ξύλα τους χτίζει μεγάλα σπίτια. Σκάβει τη γη και φυτεύει περίεργους καρπούς, ντομάτες, μαρούλια και λάχανο. Ούτα πέ το χελιδόνι. Ταξιδεύει παντού. Αλήθεια! Να τα πούμε στο σκύλο. Υπάρχει κάπου στη γη ένα πλάσμα που περπατά στα δύο του μόνο πόδια. Πώς έτσι! Κατασκευάζει από ξύλο, το ξεχεβέλει και με αυτά σκοτώνει τα άγρια θηρία του δάσους, τα λιοντάρια, τις τίγρεις και τις αρκούδες. Με το δέρμα τους φτιάχνει ρούχα και παπούσια. Μου τα πει το χελιδόνι. Που ταξιδεύει παντού. Να το πούμε και στο βόδι. Τι βόδι. Θα μπορούσες να είσαι πιο ευγενικός όταν σου μιλάνε. Τα μάθες. Υπάρχει κάπου στη γη ένα πλάσμα που στηρίζει τη στάδια του μονοπόδι. Αλλάζει τη ροή των ποταμών, κατασκευάζει από δέρμα και ξύλο βάρκες και κουπιά για να ταξιδεύει στις λίμνες και στις θάλασσες. Ψαρεύει τα ψάρια πολλά, με δίχτυα και χορεύει στη μουσική που παίζει με τύμπανα και σουράβια. Αλήθεια, με κοροϊδεύετε. Το πούμε στο κουνελάκι. Αχ, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Υπάρχει στη γη ένα πλάσμα που περπατάει στα δυο του μονοπόδια. Τρώει τα χόρτα βραστά με λεμόνι και λάδι. Και μιλάει μια απίθανη γλώσσα. Μου το είπε το χελιδόνι. Που ταξιδεύει παντού. Σταμάτα να τρως και άκου αυτά που θα σου πω. Υπάρχει κάπου στη γη ένα πλάσμα που τρώει το κρέας ψητό και τραγουδάει. Τρώει και τραγουδάει. Ο άσπλαχνος. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Μπήκαμε στο κολονάκι. Μα διώξτε από εδώ αυτό το γουρούνι. Σιγά τα πέταλα, κυρά μου. Τουλάχιστον κάποτε τα έκανες πιο νόστιμα. Να τα ξεχάσεις αυτά που ήξερες. Γιατί? Υπάρχει ένα πλάσμα που τρώει με μαχαίρι και πιρούνι. Το κρέας μου, το κρέας σου! Να τα μαζέψουμε σε αποθήκες! Περίεργο πλάσμα! Να σκάβει τη γη για να φυτεύει αυτούς τους περίεργους καρπούς, ντομάτες, μαρούλια, μία! Μα ποιος νομίζει ότι είναι! Thank you.
δου λοιπόν αυτό το περίεργο πλάσμα που σκάβει τα χωράφια. Ας πάμε πιο κοντά. Έλατε κι άλλο κοντά. Πάμε πιο κοντά. Τι παράξενα πλάσματα. Πλένονται για να είναι καθαρά. Ας πάμε πιο κοντά. Δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατόν αυτό το πλάσμα να κάνει όλα αυτά που μας έχουν πει. Δεν έχει τη δύναμη τη δική μου. Ούτε τη γρηγοράδα τη δική μου. Ούτε και καν κραυγό. Ούτε τη τσαχπινιά μου. Και είναι μια σταλιά στο μπολί. Και ούτε έχει και κέρατα. Ούτε τη δικιά μου τρυφερά. Είπα κι άλλα πολλά, γιατί ο άνθρωπος δεν τους γέμιζε το μάτι και αναρωτιόντουσαν γιατί και πώς, ώσπου ο άνθρωπος σέλωσε τ' άλογο. Έκανε το σκύλο φύλακά του, έβαλε τη γάτα να κυνηγάει τους ποντικούς, την κότα να του κάνει αυγά, το βόδι να οργώνει τα χωράφια του, την κατσίκα, το γουρούνι και την αγελάδα να του δίνουν το μαλλί, το κρέας και το γάλα τους. Αυτά.